Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό σήμερα, πολύ δύσκολο. Ελπίζω να τα καταφέρω να το αποδώσω όπως πρέπει και να είναι χρήσιμο για αυτούς που το ακούνε, για όσους θα το παρακολουθήσετε και για όσους αφορά. Διαφορές μεταξύ φάσματος αυτισμού και ναρκισισμού και προβλήματα στο γάμο. Έχω πάρει ένα email από μια φίλη, η οποία μου γράφει τακτικά. Μου έγραψε, αγαπημένη μου Θέκλα, το βίντεο με τον άρχισο σύζυγο με άνοιξε πάρα πολύ. Είπα να σε κουράσω σήμερα. Όχι, δεν με κουράζεις, γιατί μου έδωσες την ευκαιρία να φτιάξω αυτό το βίντεο. Έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα λίγο μέσα από άλλα βίντεο, αλλά είναι αλήθεια ότι χρειαζόμασταν αυτό το βίντεο. Είμαι στη διαδικασία διαζυγίου και η ψυχολόγος μου με βοηθάει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Χαίρομαι για σένα. Που σε βοηθάει ψυχολόγος σου. Και χαίρομαι για σένα που χωρίζεις, αλλά αν όντως μια κοπέλα ταλαιπωρείται σε ένα γάμο, ένας άντρας ταλαιπωρείται σε ένα γάμο, είναι ευχάριστο να μπει στη διαδικασία διαζυγίου. Δεν είναι κάτι δυσάρεστο. Είναι λύση. Είμαι 99,99% σίγουρη ότι ο άντρας μου έχει το σύνδρομο Asperger. Το σύνδρομο Asperger δεν χρησιμοποιείται πλέον από τα εγχειρίδια, τα διαγνωστικά, ως όρος, ως διάγνωση, χρησιμοποιούνταν μέχρι το 2012. Πλέον σήμερα μιλάμε για το φάσμα του αυτισμού, όπως μιλάμε και για το φάσμα του ναρκισισμού όσον αφορά στο στυλ προσωπικότητας. Αυτό που παλιότερα λέγαμε σύνδρομο Asperger και χρησιμοποιείται ακόμη όρος, απλώς πλέον δεν είναι επίσημος όρος διάγνωσης, μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είναι υψηλής λειτουργικότητας και βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τα χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπα με αυτά του ναρκισσού. Τα χαρακτηριστικά που έχει ο άντρας της δηλαδή. Καμιά ενσυναίσθηση, πολύ καλό στη δουλειά του, υψηλό IQ, δηλαδή υψηλό δείχτη νοημοσύνης, θυμώνει εύκολα, κλίνεται στον εαυτό του, κάνει μούτρα, επικρίνει το κάθε τι. Βρήκα ένα κανάλι του Mark Hatton στο YouTube που ασχολείται μόνο με τις σχέσεις μεταξύ γυναικών NT και ανδρών ASD. Γυναίκες NT είναι οι νευροτυπικές γυναίκες, δηλαδή γυναίκες που δεν βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, και ASD είναι οι νευροατυπικοί άντρες, δηλαδή οι άντρες οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Θέκλα, σοκαρίστηκα με όλα τα μηνύματα των γυναικών. 80% των σχέσεων χωρίζουν. Ο άντρας μου δεν θέλει να διαγνωστεί. Οπότε και λύνουμε το γάμο μας. Θα ήθελα, αν ήθελες, να κάνεις ένα βίντεο για τη διαφορά του ναρκισσού και κάποιου που έχει το σύνδρομο αυτό. Νομίζω ότι θα βοηθήσεις πάρα πολλές γυναίκες. Μία ψυχολόγος εδώ στη χώρα που ζω, όταν πήγα για μένα, που κόντεψα να τρελαθώ, μου ανέφερε το ενδεχόμενο αυτό, αλλά τότε, 10 χρόνια πριν, δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Η ουσία είναι ότι καταπιέζομαι, δεν νιώθω αγάπη από μέρος του και μαραζώνω στην απομόνωση. Νιώθω ότι έχει επηρεαστεί ο χαρακτήρας μου, σαν να μεταλλάσσομαι. Αυτό συμβαίνει σε όλους όσοι βρίσκονται σε δύσκολες σχέσεις και κακοποιητικές σχέσεις στην ουσία. Νιώθουν να μεταλλάσσεται ο χαρακτήρας τους. Όταν βρίσκεσαι συνεχώς κάτω από πίεση ή συνεχώς κάτω από στέρηση, συναισθηματική στέρηση και συναισθηματική παραμέληση, ναι, νιώθεις να αλλάζει ο χαρακτήρας σου. Η ψυχολόγος μου με βοηθάει να ξεκολλήσω. Με πιάνει βέβαια και ενοχή πώς να αφήσεις έναν άνθρωπο που έτσι γεννήθηκε και μετά κλαίω όλη μέρα. Νιώθω ενοχές, αλλά δεν το αντέχω άλλο. Και ζήτησα στη φίλη να μου γράψει σε ένα mail, γιατί αυτά μου τα είχε γράψει σε ένα messenger, να μου γράψει σε ένα mail κάποια παραδείγματα του τι συμβαίνει μέσα στο γάμο της. Λέει, ζω στο εξωτερικό για 20 χρόνια και είμαι 45 και κάτι. Είναι 45 πλάς. Ήρθα στο εξωτερικό για μια σχέση με αλλοδαπό που αποδείχθηκε άκρος κακοποιητική. Ο τότε σύντροφος είχε χαρακτηριστικά ναρκισσού, να φλερτάρει την κάθε θηλυκιά γάτα και πολλά άλλα. Μετά από 7 χρόνια χωρίσαμε. Να σου σημειώσω μόνο πως είχε παράλληλη σχέση με μια συνάδελφό του. Και μέσα σε 6 μήνες γνώρισα τον άντρα μου από site γνωριμιών πριν 12 χρόνια. Ένας άνθρωπος ήσυχος, ήρεμος, χωρίς φίλους, οπότε χωρίς άλλες γυναίκες, πρώην γεννή.
Λέω τι τύχη. Δεν πίνει, δεν ξενοκοιτάει, τι άλλο θέλεις. Και εδώ ακριβώς έρχεται το πρόβλημα του να μπαίνουμε νωρίς στην επόμενη σχέση, προτού να έχουμε ξεπεράσει το τι ζημιά μας έχει κάνει η προηγούμενη σχέση και προτού να έχουμε επεξεργαστεί θεραπευτικά το τι μάθαμε από την προηγούμενη σχέση. Γιατί όταν έχουμε μία σχέση με έναν άρκησο, μαθαίνουμε κάποια πράγματα για εμάς. Μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα ότι μας ελκύουν οι άρκησοι. Μετά μαθαίνουμε ότι προφανώς έχουμε στοιχεία συνεξάρτηση στην προσωπικότητά μας και έχουμε θέματα που πρέπει να δουλέψουμε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό όταν χωρίζουμε από έναν άρκησο, κάνουμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και παίρνουμε ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αναρρώσουμε. Αυτή η πολύ αγαπητή σε μένα YouTuber και δόκτωρ κλινικής ψυχολογίας, η Dr. Ramani, λέει ότι μετά από μία σχέση με έναν άρχισο, θέλεις ένα χρόνο περίπου να φέρεις τον νου σου, που λέμε στην Ιππρέκη διάλεκτο, να συνέλθεις, που λέμε στη Δημοτική, και με ψυχοθεραπεία, όχι μόνο σου. Λοιπόν, από τις πρώτες μέρες, εσύ έκανες το λάθος, και μπήκε στους 6 μήνες σε μία σχέση. Άρα, όταν είδε ότι ο νέος σου σύντροφος δεν είχε τα κακά χαρακτηριστικά που είχε ο προηγούμενος, το θεώρησε ιδανικό. Κατευθείαν. Από τις πρώτες μέρες όμως αντιλήφθηκα κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Δεν ήταν αυτό που λέμε ευγενικός. Ήταν απότομος. Για παράδειγμα, είχα ένα ψωμί που ήταν πάνω από μία-δύο μέρες, μου έκανε παρατήρηση ότι είναι χαλασμένο. Τότε στο δικό μου σπίτι, όχι στο δικό μας. Θα μπορούσε να το πει με έναν ωραίο τρόπο. Αν το φαγητό που του σέρβιρε ήταν κρύο, νευρίαζε γιατί δεν ήταν ζεστό ή καυτό. Όταν περιμέναμε κάπου στην ουρά, άφηνε όλους τους άλλους να περάσουν μπροστά. Φοβόταν τον πολύ κόσμο. Τον πιάνει άγχος με τον κόσμο. Σε ένα χρόνο αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδάκι και έτσι η ζωή μου ήταν σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Έτρεχα να τα προλάβω όλα. Και δουλειά και να πάρω το παιδί από τον παιδικό και να μαγειρέψω. Και όταν του ζήτησα στις αρχές να βγάλει τα σκουπίδια έξω, έκανε μούτρα επειδή του έδωσα εντολή. Ή να το πω καλύτερα, ακούστηκε σαν να του δίνω εντολή. Μετά μούτρα όλο το βράδυ. Το σπίτι έμπαζε νερά από τα παράθυρα. Όταν του έλεγα ότι πρέπει να μετακομίσουμε, μούτρα. Διότι δεν μου αρέσει αυτό το σπίτι. Διότι δεν μου αρέσει το σπίτι του και είμαι αρνητική. Τα παράθυρα ακόμα μπαζούν νερά. Πρέπει να αλλάξουμε όλα τα κουφώματα. Κάθε συζήτηση που κάναμε κατέληγε μέσα σε 5 λεπτά σε διαπληκτισμό και μούτρα. Παθητική επιθετικότητα. Επίκριση παντού. Νόμιζε ότι το κάνει επίτηδες για να μείνει μόνος του. Από φίλους μηδέν. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν κυριολεκτικά και μου το χρεώνει σε μένα. Ακόμα δεν κατάλαβα το γιατί. Μια φορά έφερα να φάω το κέικ μου για πρωινό, με φώναξε διότι αυτό δεν είναι σωστό πρωινό. Κόλλημα. Ενώ τα παιδιά εκείνη την ώρα έτρωγαν κουρασά με μερέντα. Μια φορά όταν ήρθε η μητέρα μου, δεν της μιλούσε καθόλου όλο το διάστημα που ήταν εκεί, λες και ήταν αόρατη. Γράφεις μέσα στην παρένθεση αλαλίαση. Ότι είναι αλαλία δηλαδή, ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη του άντρα σου να έχει σύνδρομο Άσπεργκερ. Θα σου πω στην πορεία ή να είναι στο φάσμα του αυτισμού. Δεν είμαι τόσο σίγουρη. Και είναι και αδιάγνωστος, δεν έχει πάει για διάγνωση. Γύρισε πίσω στην Ελλάδα η μάνα μου και πήγε με άγχος στον νευρολόγο της. Όταν είμαστε στο τραπέζι, μιλάει μόνο στα παιδιά στη γλώσσα του. Καμιά επαφή με μένα, ούτε για το τι κάνω, το πώς νιώθω γενικά. Υπήρχε περίοδος που δεν μιλούσα με τον πατέρα μου και δεν με ρώτησε καν γιατί και πώς νιώθω για το γεγονός αυτό. Καμιά συζήτηση για τη σχέση μας, για το μέλλον μας, για τα συναισθήματά μας. Κανένας αγαπώ. Όταν του τα λέω όλα αυτά, δεν τα παραδέχεται. Παρακολουθώντας τα βίντεό σου, κατάλαβα ότι κάτι τρέχει, ότι σίγουρα αυτό δεν είναι αγάπη. Όταν του ζητάω να πάει για διάγνωση, δεν θέλει. Έχω πάει από την αρχή αυτές τις σχέσεις σε 5 ψυχολόγους και όλοι μου έχουν επισημάνει ότι είναι προβληματική σχέση. Τώρα επιτέλους κάνω ψυχοθεραπεία και αρχίζω να ξεχωρίζω τι είναι το καλό για μένα. Είναι σαν να ανοίξει, σαν να έχει ανοίξει το μυαλό μου. Να πω άλλα παραδείγματα. Έβρεχε και πηγαίναμε στο αμάξι και εγώ κρατούσα ένα μεγάλο δώρο με τα δυο μου χέρια και ήθελα να το βάλω στο πόρτ μπαγκάζ. Αυτός μπήκε στο αμάξι και με άφησε να ανοίξω το πόρτ μπαγκάζ μόνο μου. Όταν ο πατέρας του μας έφτιαχνε μια εντυχισμένη ντουλάπα μόνος του, ο σύζυγός μου παρακολουθούσε κάτι στην τηλεόραση και του είπα μήπως πρέπει να βοηθήσεις τον πατέρα σου. Μετά από 3 ώρες πήγε να τον βοηθήσει. Σε παιδικά πάρτι περίμενε κόσμο, τους γονείς του, την αδερφή του και κάποιες φίλες μου. Έμπαινε για μπάνιο την ώρα που λέγαμε να έρθουν επισκέπτες. Φυσικά, μαλώναν. Στα πάρτι γενεθλίου μιλούσε μόνο με τους γονείς του.
Σε χριστουγεννιάτικο δείπνο κάλεσα μόνο τους γονείς του και την οικογένεια της αδελφής του, ετοίμαζε τα φαγητά 2 μέρες. Μόλις έφυγαν όλοι, με φώναζε γιατί έβαλα τις οδοντόβουρσες στον ντουλάπι. Ήθελα να συμμαζέψω όλο τον μπάνιο, εφόσον δεν έχουμε ξεχωριστή τουαλέτα για τους καλεσμένους. Αυτό ήταν το ευχαριστώ για το δείπνο που ετοίμασα μόνο για την οικογένειά του. Και πολλά άλλα συμβάντα που όταν τα σκέφτομαι με πιάνει κατάθλιψη. Έχω μιλήσει στην αδερφή του πριν κάποια χρόνια και ρώτησα αν συμβαίνει κάτι και μου απάντησε όχι, ότι έτσι απλώς είναι. Μου απάντησε όχι, ότι έτσι απλώς είναι. Νιώθω ότι έχω απέναντι μου όλη την οικογένειά του. Ο πατέρας του επίσης κλειστός και σοβαρός. Η μητέρα του πιο κοινωνική, η οποία έπαθε κάτι σαν εγκεφαλικό πριν 5 χρόνια και από τότε της έμεινε κάτι σαν κουσούρι να μιλάει με τον κάθε περαστικό και να μην σταματάει. Και αναρωτιέμαι, είναι τυχαίο? Ναι, μπορεί να είναι τυχαίο. Άλλο παράδειγμα. Όταν ερχόνταν οι φίλοι του γιού μου και έτρωγαν, τους έκανε με αυστηρό ύφος παρατήρηση να μασάνε με κλειστό το στόμα και πάνω από το πιάτο τους. Δεν αντέχει τον ήχο του μασίματος. Να πω εδώ ότι κανένας φίλος πλέον του γιού μου δεν έρχεται σε εμάς. Ο γιος μου πάει μόνο στο σπίτι των φίλων του να παίξει. Προχθές ήταν η φίλη της κόρης μου, 8 ετών, και έκανε παρατήρηση στην κόρη μου για ένα θέμα και αυτή έκλαιγε και μου είπε ότι ο μπαμπάς της κάνει παρατηρήσεις όταν είναι η φίλη της στο σπίτι μας και δεν της άρεσε αυτό. Χθες έφυγε η αδερφή μου που ήρθε να με επισκεφθεί για 5 μέρες. Μου είπε: Σήκω, φύγε. Φαίνεται πως σε μισεί από το ύφος του. Είναι επικριτικός με τα παιδιά και με σένα. Κάθε μέρα μαλώνουμε για μικρό πράγμα. Τα τελευταία 2 χρόνια του λέω ότι έχει θέμα ίσως με αυτισμό και δεν το παραδέχεται και έτσι αποφάσισε και ο ίδιος να χωρίσουμε. Εγώ έχω γίνει κακοποιητική να το παραδεχτώ όταν του λέω συνέχεια ότι έχει θέμα. Να πω την αμαρτία μου. Εννοείς ότι με το ζόρι προσπαθούσες να τον πείσεις να το παραδεχτεί. Του λέγες συνέχεια ότι έχει θέμα και παραδέχεσαι ότι έχεις γίνει κακοποιητική επειδή του λες συνέχεια ότι έχει θέμα. Φυσικά περνάω θλίψη με τον χωρισμό και νιώθω και ενοχές. Αλλά αν ο άλλος δεν αναλάβει τις ευθύνες του, δεν μπορώ να αναλάβω όλο το βάρος της σχέσης μας, σύμφωνα με την αγαπημένη μου ψυχολόγο. Αυτά ήταν λίγα από τα παραδείγματα που μου ήρθαν στο μυαλό. Δεν ανέφερα τα θετικά του να ανήκει κάποιο στο φάσμα του αυτισμού με Άσπεργκερ. Είπαμε το φάσμα του αυτισμού ξεκινάει από τον βαρύ αυτισμό και προς τον ήπιο αυτισμό. Ήπιος αυτισμός ή αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας ονομαζόταν Άσπεργκερ παλιότερα. Δεν ανέφερα τα θετικά του να ανήκει κάποιο στο φάσμα του αυτισμού. Είναι πιστός, τελειομανής αν του αρέσει κάτι και μπορεί να ανέβει επαγγελματικά διότι είναι προσιλωμένος στη δουλειά του με πίστη και ακρίβεια. Έτσι και ο σύζυγός μου. Λοιπόν, φιλενάδα, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι ο σύζυγός σου έχει σύνδρομο Asperger's ή βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ψηλή λειτουργικότητα. Δεν είμαι σίγουρη και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί δεν είμαι σίγουρη. Παρόλα αυτά όμως, πολύ ορθά αποφάσισες να χωρίσεις και πολύ καλά κάνεις να χωρίσεις, γιατί όλα όσα περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος σε παραμελεί, στην πιο ελαφριά περίπτωση σε παραμελεί συναισθηματικά. Δεν σου δίνει αυτό που δικαιούται κάθε άνθρωπος να έχει από ένα γάμο. Τη συναισθηματική στήριξη, τη συναισθηματική παρουσία του συντρόφου του και το μοίρασμα ευθυνών, μοίρασμα χαράς και μοίρασμα λύπης. Αυτά δεν τα έχεις με τον άντρα σου. Είτε είναι νάρκισσος, είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού, δεν τα έχεις. Πάμε τώρα να δούμε τη διαφορά, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν τη διαφορά μεταξύ ναρκισισμού, μεταξύ του να βρίσκεται κάποιος στο φάσμα του ναρκισισμού, γιατί και ο αυτισμός είναι φάσμα και ο ναρκισισμός είναι φάσμα. Ο αυτισμός είναι μία αναπτυξιακή νευρολογική διαταραχή που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού έχουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου του και λειτουργούν με ένα στερεοτυπικό συγκεκριμένο τρόπο διαφορετικό από τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Διαφορετικό από τους νευροτυπικούς ανθρώπους. Ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ονομάζονται νευροατυπικοί. Neurotypical στα αγγλικά και neurotypical οι άνθρωποι που δεν είναι στο φάσμα του αυτισμού. Είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή ο αυτισμός. Είναι μια διαφορετική λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Δεν κάνει επίτηδες ο άνθρωπος τα πράγματα που κάνει. Ενώ ο ναρκισισμός και το φάσμα του ναρκισισμού έχουν να κάνουν με διαταραχή προσωπικότητας.
Λέμε πολύ συχνά εδώ στα βίντεο ότι όταν λέμε κάποιον ναρκισσό ή ναρκισσιστή, δεν του δίνουμε τη διάγνωση ότι έχει την ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά ότι έχει χαρακτηριστικά ναρκισσιστικά στην προσωπικότητά του. Και ο ναρκισσισμός, όπως και ο αυτισμός, είναι φάσμα. Κάποιος μπορεί να έχει ήπια ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, κάποιος μπορεί να έχει περισσότερα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα και κάποιος μπορεί να έχει ακραία ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα και με τα ακραία ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα να συναντά τα κριτήρια για τη διάγνωση ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότητας και μπορεί ακόμη να επιδείξει και αντικοινωνική και ψυχοπαθητική συμπεριφορά. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο υψηλό επίπεδο ναρκισσισμού στην προσωπικότητα. Μέσα από τα βίντεο μας στο κανάλι μας εδώ δεν κάνουμε διαγνώσεις. Μέσα από τα βίντεο εδώ κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Δίνουμε δηλαδή γνώσεις και πληροφορίες, ώστε ο κάθε ένας που νιώθει ότι τον αφορούν αυτά που λέμε, να το ψάξει περισσότερο με έναν ειδικό ψυχικής υγείας της επιλογής του. Σε αυτό το σημείο του βίντεο, να θυμηθώ να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2022, θα είμαστε με την Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια πάλι. Εργαστήρια, όχι για διαγνώσεις, όχι για οτιδήποτε άλλο, για ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια, σεμινάρια. Θα είμαστε Δευτέρα 18 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 20 Ιουλίου στην Αθήνα 2022 και Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Και το σεμινάριο της Παρασκευής θα είναι και webinar. Στην περιγραφή του βίντεο αυτού και των βίντεο που βγαίνουν αυτές τις μέρες υπάρχουν όλα τα στοιχεία για όποιον ενδιαφέρεται να προκρατήσει εν καιρό στη θέση του, να προμηθευτεί τα εισιτήρια του για να έρθει στα σεμινάρια. Πάμε πίσω στο ζήτημά μας. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες διαφορές που έχει ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού από έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο φάσμα του ναρκισσισμού. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης επειδή δεν καταλαβαίνουν πώς νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι. Όχι επειδή μπορούν να καταλάβουν πώς νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι και από κακία και από επιλογή επιλέγουν να αγνοούν τα συναισθήματα των άλλων. Είναι άρκηση, δεν έχουν ενσυναίσθηση και είναι κακόβουλα που δεν έχουν ενσυναίσθηση. Γιατί ένας ναρκισσός μπορεί να καταλάβει πότε στενοχωρεί τους άλλους, μπορεί να καταλάβει πότε προσβάλλει τους άλλους, μπορεί να καταλάβει πότε φέρνει τους άλλους σε δύσκολη θέση, γι' αυτό τον λόγο και εκεί που δεν τον παίρνει δεν συμπεριφέρεται έτσι, ενώ κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού συμπεριφέρεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Έχει έλλειψη ενσυναίσθησης σε όλους τους ανθρώπους, όχι ειδικά σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Επίσης, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχει διέσθηση. Δεν έχει διέσθηση, δεν διαισθάνεται, δεν έχει gut instinct. Ενώ οι ναρκισσοί έχουν διέσθηση, έχουν gut instinct και αυτό τον gut instinct τους και τη διέσθησή τους, αυτό που καταλαβαίνουν δηλαδή, που διαβάζουν το δωμάτιο γύρω τους, το χρησιμοποιούν για να παίρνουν την ναρκισσιστική τους παροχή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν καταλαβαίνουν πότε ο άλλος απέναντι τους είναι θυμωμένος, πότε είναι χαρούμενος, πότε είναι στενοχωρημένος, πότε είναι ενθουσιασμένος. Δεν μπορούν να διαβάσουν τα ανθρώπινα συναισθήματα στους άλλους, ούτε και στον εαυτό τους. Και συμπεριφέρονται με έλλειψη συναίσθησης παντού. Ενώ οι ναρκισσοί καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτά τα συναισθήματα και χρησιμοποιούν τη γνώση που έχουν για αυτά τα συναισθήματα, προκειμένου να κακοποιούν τους άλλους και να τους χρησιμοποιούν για να τους ρουφούν την ενέργεια. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού απλώς δεν καταλαβαίνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ενώ οι ναρκισσοί καταλαβαίνουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και προσπαθούν μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που έχουν ήδη να μανιπιουλάρουν, να διαχειριστούν τους ανθρώπους που έχουν απέναντι τους. Είναι χειριστικοί. Ο ναρκισσός καταλαβαίνει πολύ καλά πώς λειτουργούμε στις κοινωνικές σχέσεις και χρησιμοποιεί αυτή την αντίληψη των κοινωνικών σχέσεων για να χειρίζεται τους άλλους. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να συμπεριφέρεται με τρόπο που να βλάπτει τους άλλους και με τρόπο εγωιστικό
αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνονται ότι πληγώνουν τους άλλους. Ενώ ο ναύκης τους επίτηδες πληγώνει τους άλλους και δεν νοιάζεται. Δεν του καίγεται καρφί. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού τείνουν να είναι μονοδιάστατοι και κολλημένοι στην προσωπικότητα. Δηλαδή έχουν ένα στερεοτυπικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Η νάρκηση από την άλλη εναλλάσσουν τον τρόπο που λειτουργούν. Είναι κάτι σαν τον Dr. Jekyll and Mr. Hyde, που ήταν το ίδιο πρόσωπο, που το ένα πρόσωπο ο Dr. Jekyll ενσάρκωνε το καλό και ο Mr. Hyde το κακό. Δηλαδή αλλάζει πρόσωπα, είναι χαμελέον ο Νάρκισσος προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς του. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού είναι μονοδιάστατος στο πώς είναι, δεν αλλάζει τον τρόπο που είναι. Οι Νάρκισσοι ρίχνουν το φταίξιμο σε άλλους ανθρώπους για τα προβλήματά τους και δημιουργούν χάος γύρω τους και διαμέσου του χάους προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο. Ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν κατηγορούν τους άλλους και θέλουν ένα καλά δομημένο και προγραμματισμένο περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο, Φιλενάδα, που λέει ότι οι νάρκισσοι ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους για τα προβλήματα τους και δημιουργούν χάος γύρω τους για να αποκτήσουν τον έλεγχο, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους και τους αρέσει να έχουν μια ρουτίνα και δεν τους αρέσει το χάος, εδώ πέρα, στο γεγονός ότι ο άνδρας σου ρίχνει το φταίξιμο, αυτό με κάνει να είναι ένας από τους λόγους που με κάνει να προβληματίζομαι για το αν η διάγνωση του τελικά, αν θα πήγαινε ποτέ σε ειδικό, θα ήταν σύνδρομο Asperger και δεν θα ήταν στοιχεία ναρκισισμού. Μπορείς να πεις όχι σε ένα πρόσωπο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και αυτό το πρόσωπο δεν θα σε τιμωρήσει με την τιμωρία της σιωπής, ούτε θα σε κάνει να νιώσεις ενοχές. Δεν θα κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Αυτό δεν συμβαίνει με τον νάρκη σου. Οι νάρκες σε τιμωρούν όταν λες όχι με την τιμωρία της σιωπής σαν όπλο και θα προσπαθήσουν να σε χειριστούν με την ενοχή. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα άλλο στοιχείο που με κάνει να προβληματίζουμε για το αν τυχόν ο άντρας σου βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, όντως και δεν είναι ναρκισσός, γιατί λες ότι κατεβάζει μούτρα και κάνει παθητική επιθετικότητα. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχει την δομή του εγκεφάλου, δεν έχει την εγκεφαλική δυνατότητα να χειρίζεται τους άλλους ανθρώπους και να μην μιλάει, να μην λέει αυτά που σκέφτεται και να μιλάει μόνο με συγκεκριμένους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει με την κοινωνική αλληλεπίδραση. Δεν ξέρω αν ο άνδρας σου παίζει, δεν είμαι εκεί, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση. Απλώς υποθέτω τι μπορεί να συμβαίνει. Παρόλο που οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν είναι ευαίσθητοι, παρουσιάζονται ως αναίσθητοι δηλαδή, αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι ικανοί να καταλάβουν τα συναισθήματα των άλλων, επειδή δεν είναι συνδεδεμένοι στα δικά τους συναισθήματα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού φαίνονται ανέσθητοι και ότι δεν καταλαβαίνουν τα συναισθήματα των άλλων, επειδή ακριβώς δεν είναι ικανοί να συνδεθούν με τα δικά τους συναισθήματα. Η νάρκηση, από την άλλη, είναι ανέσθητη. Καταλαβαίνουν τα συναισθήματα σου, καταλαβαίνουν τα δικά τους και επίτηδες αγνοούν τα συναισθήματα σου ή σε πληγώνουν. Λοιπόν, ξαναλέω κάποια στοιχεία, ανακεφαλαιώνοντας. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τέρμα του φάσματος του αυτισμού, οι άνθρωποι με υψηλή λειτουργικότητα, με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, αυτούς που λέγαμε παλιότερα Aspergers, δεν καταλαβαίνουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ενώ οι άνθρωποι με ναρκισισμό είναι χειριστικοί, καταλαβαίνουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις χρησιμοποιούν με χειριστικότητα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας δεν ξέρουν πώς να κάνουν την τιμωρία της σιωπής. Ενώ οι νάρκισσοι χρησιμοποιούν την τιμωρία της σιωπής σαν ένα όπλο. Μπορείς να πεις όχι σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και να μην έχει συνέπειες. Ενώ
ο ειδονάρχης σου θα σε τιμωρήσει αν του πεις όχι. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν θα κάνει επίκληση στο συναίσθημα και δεν θα προσπαθήσει να σε κάνει να νιώσεις ενοχές. Ενώ ο νάρκισσος χρησιμοποιεί τις ενοχές σαν ένα χειριστικό εργαλείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν θα σε προσπαθήσει να τον κάνεις να σε λυπηθεί, δεν θα προσπαθήσει να τον κάνεις να σε λυπηθεί. Ενώ οι νάρκισσοι λυπούνται τους εαυτούς τους και φθονούν την επιτυχία των άλλων. Ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχουν αυτό το στοιχείο της κακίας, του να φθονούν την επιτυχία των άλλων και δεν έχουν το στοιχείο της μιζέρια του να λυπούνται τον εαυτό τους. Δεν ασχολούνται με τους άλλους οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού επειδή δεν μπορούν να ασχοληθούν. Όχι επειδή ασχολούνται υπόγεια με κακία και θέλουν να τους βλάψουν. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχουν ιδέα για τη ζημιά που προκαλούν, παρόλο που μπορεί η συμπεριφορά τους να είναι επιζήμια και εγωιστική. Ενώ ο νάρκισσος πληγώνει τους άλλους ανθρώπους και δεν τον νοιάζει. Χέστηκε, του κάνει επίτηδες. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ή με Άσπεργκερ, δεν έχουν ενσυναίσθηση, αλλά δεν είναι κακοπροαίρετοι. Δεν είναι επίτηδες που δεν δείχνουν ενσυναίσθηση. Δεν μπορούν να την καταλάβουν την ενσυναίσθηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν γνωστικά τι σημαίνει τι νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Ενώ οι ναρκισσιστές, οι ναρκισσοί καταλαβαίνουν πως μπορεί να νιώθει κάποιος άλλος, αλλά δεν νοιάζονται για τον άλλον και μπορεί να είναι και πολύ κακοήθης. Είπαμε, είναι και ο ναρκισσισμός ένα φάσμα που ξεκινάει από τον ήπιο ναρκισσισμό μέχρι τα πολύ ακραία όρια ναρκισσισμού. Οι άνθρωποι με Άσπεργκερ δεν έχουν διαίσθηση. Δεν διαβάζουν το δωμάτιο, δεν διαισθάνονται πράγματα. Ενώ ο ναρκισσός έχει διαίσθηση και τη χρησιμοποιεί τη διαίσθηση για να παίρνει ναρκισσιστική παρόχη. Οι άνθρωποι με Άσπεργκερ δεν είναι συνδεδεμένοι στα συναισθήματά τους. Ενώ οι νάρκισσοι είναι υπερσυνδεδεμένοι στα συναισθήματά τους. Όταν νιώθει άσχημα ένα νάρκισσο, θα γαμίσει τον κόσμο όλο. Θα κάνει όλους τους υπόλοιπους να νιώθουν άσχημα επειδή νιώθει ο ίδιος άσχημα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού τείνουν να είναι μονοδιάστατοι, δηλαδή είναι πολύ βαρετοί, είναι συνέχεια οι ίδιοι στη συμπεριφορά. Ενώ οι νάρκισσοι, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλάζουν διάφορα πρόσωπα και με το παράδειγμα του γνωστού θεατρικού έργου Dr. Jekyll and Mr. Hyde, του γνωστού βιβλίου που έγινε και θεατρικό έργο. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν ρίχνουν το φταίξιμο στους άλλους, ενώ οι νάρκισσοι φταίνε συνέχεια τους άλλους για ό,τι κάνουν ήδη, για το ότι παθαίνουν ήδη. Ο άνθρωπος που έχει Άσπεργκερ θέλει να του δώσεις ένα βιβλίο που να του καταγράψεις με πάρα πολλές λεπτομέρειες πώς ακριβώς να λειτουργήσει. Θέλει δομή και θέλει προβλεψιμότητα ο άνθρωπος με Άσπεργκερ. Ενώ ο νάρκισσος θέλει χάος γύρω του, προκαλεί χάος γύρω του για να έχει τον έλεγχο. Οι άνθρωποι με Άσπεργκερ γίνονται trigger, δηλαδή αναστατώνονται όταν βρίσκονται κάπου σε ένα περιβάλλον που δεν το ξέρουν. Με την έλλειψη οικειότητας, δηλαδή όταν έρθει ξένος κόσμος στο σπίτι, όταν έχουν να πάνε σε ένα πάρτι, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, αυτό που είπες προηγουμένως, είναι trigger και τους αναστατώνουν. Ενώ οι νάρκισσοι αναστατώνονται από απειλές στο εύθραυστο και αρρωστημένο τους εγώ. Δεν τους ενοχλεί να πάνε κάπου που έχει κόσμο, δεν τους ενοχλεί να πάνε κάπου που δεν ξέρουν κανένα. Αυτό που τους ενοχλεί είναι να μην τους υποτιμήσεις, να μην τους μειώσεις και να νιώθουν ότι απειλείται το εγώ τους. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού είναι σε ένα φάσμα από χαμηλή λειτουργικότητα, βαριές μορφές αυτισμού, άνθρωποι που χρειάζονται συνεχώς βοήθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν, δηλαδή υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι που δεν μιλάνε, που έχουν υψηλό αυτισμό. Και είναι ένα φάσμα που πάει μέχρι την υψηλή λειτουργικότητα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως σύνδρομο Άσπεργκερ. Ενώ οι νάρκισσοι βρίσκονται σε ένα φάσμα από περίπου normal συμπεριφορά εντός εισαγωγικών μέχρι ψυχοπαθητική και αντικοινωνική συμπεριφορά, αυτοί που είναι οι κακοήθεις ναρκισσιστές. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού δεν είναι ευαίσθητοι,
στα συναισθήματα των άλλων, ενώ οι νάρκες είναι επίτηδες ανέσθητοι για τα συναισθήματα των άλλων. Αυτές είναι οι διαφορές μεταξύ φάσματος αυτισμού και φάσματος ναρκισισμού. Για τη φιλενάδα που έστειλε την επιστολή, δεν είμαι σίγουρη εγώ ότι ο άνδρας σου. Δεν είμαι 99,99% σίγουρη ότι ο άνδρας σου, αν πάει να διαγνωστεί σε έναν ειδικό, θα έχει τη διάγνωση Asperger ή τη διάγνωση ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έχει υψηλή λειτουργικότητα. Σίγουρα έχει υψηλή λειτουργικότητα. Δεν είμαι σίγουρη. Έχει κάποια στοιχεία τα οποία μοιάζουν, προσωμιάζουν με ναρκισιστικά. Όμως δεν μπορώ να κάνω διάγνωση, όπως και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε διάγνωση. Αυτές τις γνώσεις που δίνουμε διαμέσου αυτών των ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο, τις δίνουμε για να προβληματιστούμε, τις δίνουμε για να ευαισθητοποιηθούμε και τις δίνουμε για να πάρουμε υλικό στον ειδικό ψυχικής υγείας με τον οποίο δουλεύει ο καθένας και συνεργάζεται για να επιλύσει τα προβλήματα του εαυτού του και των σχέσεων του, προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα μέσα από την οδό της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού αγώνα. Και θα καταλήξω λέγοντας το ακόλουθο. Δεν έχουν σημασία οι διαγνώσεις. Σημασία έχουν οι προθέσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού δεν έχει πρόθεση να κάνει κακό στον στην σύντροφο του, να λειτουργεί με τον μονοδιάστατο τρόπο που λειτουργεί. Ένας νάρκισσος όμως έχει σκοπό να κάνει κακό, έχει σκοπό να προκαλέσει το χάος προκειμένου να ελέγχει τους άλλους. Ένας άνθρωπος όμως που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και ακούει συνεχώς από τον την σύντροφο του ότι η συμπεριφορά σου με στενοχωρεί, η συμπεριφορά σου με πληγώνει, θέλω να πάμε σε έναν ειδικό να επιλύσουμε το πρόβλημά μας και αρνείται πεισματικά να συνεργαστεί με το τέρι του, με το τέρι της, ούτως ώστε να βρουν κάποια βοήθεια, αυτός ο άνθρωπος έχει την ευκαιρία να βρει λύση και δεν την παίρνει. Δούλευα κάποτε με έναν ζευγάρι, στο οποίο ο άνδρας τελικά αποδείχτηκε ότι είχε σύνδρομο Asperger. Είχαν έρθει κοντά μου, τότε που είχα το γραφείο, για να συζητήσουν την πιθανότητα του να χωρίσουν, γιατί συνέβαιναν διάφορα προβλήματα μέσα στη σχέση τους. Είχαν κάποιες σοβαρές διαφωνίες. Η γυναίκα ήταν εξαιρετικά συναισθηματικά παραμελημένη από τον άνδρα της και επίσης όλες οι δουλειές του σπιτιού ήταν επιφορτωμένες την ίδια. Και ο άνδρας της δεν καταλάβαινε πότε ήταν η γυναίκα του κουρασμένη, δεν καταλάβαινε πότε ήταν στενοχωρημένη, πολλές φορές προσπαθούσε να του πει και να του εξηγήσει πώς νιώθει και αυτός το έπαιρνε ως κατάκριση, το έπαιρνε ως επίκριση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και γενικώς είχαν γίνει διάφορα ζητήματα, είχαν γίνει μεγάλοι καυγάδες. Είχε φτάσει η γυναίκα να γίνει κακιά της υπόθεση του στυλ, ότι φώναζε πολύ, ότι τσίριζε, ότι έκανε και σκηνές μπροστά στα παιδιά και αυτό την είχε στενοχωρήσει πάρα πολύ, γιατί ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει, να δημιουργήσει ψυχικά τραύματα στα παιδιά της. Είχαν έρθει στο γραφείο, σε κάποια φάση τους έβλεπα και τους δύο ξεχωριστά, τους είδα και μαζί, σε κάποια φάση πρότεινα στον άνδρα να πάει να πάει σε έναν άλλο ψυχολόγο, γιατί εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι πιστοποιημένη στο να κάνω αυτά τα τεστ. Και επίσης και να ήμουνα, καλύτερα να τον εξέταζε κάποιος άλλος ψυχολόγος. Πήγε σε έναν ψυχολόγο ο οποίος είναι διαπιστευμένος για να κάνει τα τεστ προσωπικότητας. Έκαναν αρκετές συναντήσεις, επειδή χρειάστηκε να του κάνει περισσότερα από ένα τεστ προσωπικότητας και να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα διαγνωστικά εργαλεία, γιατί ήταν έτσι μια πολύ σύνθετη περίπτωση. Μιλούμε για έναν άνθρωπο εξαιρετικά μορφωμένο και εξαιρετικά επιτυχημένο στη δουλειά του και πολύ ευφύ, ο οποίος, για τον οποίο δεν είχε σκεφτεί ποτέ κανείς προηγουμένως ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Τελικά πήρε τη διάγνωση του. Την πήρε τη διάγνωσή του ότι ήταν στο φάσμα του αυτισμού πολύ υψηλής λειτουργικότητας όμως και τότε εγώ του έθεσα το εξής ζήτημα. Είσαι διατεθειμένος να κάνεις ουσιαστική θεραπεία που θα την κάνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα την κάνεις για 2 με 3 χρόνια, δεν θα την κάνεις για 6 μήνες, για 3 μήνες, για μια εβδομάδα, για 2 εβδομάδες, θα την κάνεις για πολύ καιρό προκειμένου να μάθεις, να διδαχτείς πώς να λειτουργείς ως ένας καλός άνθρωπος που γνιάζεται για τους άλλους, να διδαχτείς δηλαδή τα συναισθήματα, την αναγνώριση των συναισθημάτων, την αναγνώριση των δικών σου συναισθημάτων και να διδαχτείς την ενσυναίσθηση. Δέχτηκε.
Δέχτηκε. Ήταν ένα πολύ μακρινό ταξίδι, το οποίο έφερε σε αρκετά καλά αποτελέσματα. Δεν έγινε με τίποτα ο άνθρωπος αυτός ένας super empath ή ένας empath. Δεν έγινε ένας εξαιρετικά συναισθητικός άνθρωπος, όμως έμαθε πρακτικά πώς να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε άθελά του να μην τραυματίζει τη γυναίκα. Και εκείνος ο γάμος σώθηκε. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι γάμοι που δεν έχουν σωθεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ακόμη και στο φάσμα του αυτισμού να βρίσκεται κάποιος, αν δεν ζητήσει βοήθεια, αν δεν δεχτεί να ζητήσει βοήθεια, τότε δεν είναι δικαιολογία ο αυτισμός για να καθόμαστε εκεί πέρα, να κακοποιούμαστε και να ταλαιπωρούμαστε και εμείς και τα παιδιά μας. Επίσης, αυτό που θυμάμαι από αυτόν τον παλιό μου θεραπευόμενο ήταν ότι μου έλεγε: μπορείς να μου γράψεις οδηγίες? Μπορείς να μου στείλεις ένα πρόγραμμα, ξέρω, στον υπολογιστή ή ένα spreadsheet και να μου γράφεις το πρωί θα κάνεις αυτό, η ώρα 10 θα κάνεις αυτό, η ώρα 11 θα κάνεις αυτό, η ώρα 1 θα κάνεις αυτό, η ώρα 5 θα κάνεις αυτό. Και τι να σου γράψω τι να κάνεις, παιδί μου? Πώς να μιλάω στη γυναίκα μου? Τι να της λέω το πρωί, τι να της λέω το μεσημέρι, τι ερωτήσεις να της κάνω για να δείχνω ενσυναίσθηση? Αυτό που λέει, που έλεγε και τώρα και στα κείμενα που σας έχω μεταφράσει από τα αγγλικά, που μιλάει για τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, σε αντιπαράθεση με αυτούς που βρίσκονται στο φάσμα του ναρκισισμού. Ήθελε να μάθει. Ήθελε να διδαχθεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο άντρας σου, φίλε, να δει εσένα, έχει αυτή τη διάγνωση. Δεν είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Το χαρακτηριστικό που θυμάμαι εγώ από εκείνη την περίπτωση ήταν ότι ήταν σαστισμένος ο άνθρωπος και έλεγε: μα γιατί, αφού δεν έχω κακό σκοπό, αφού δεν έχω κακές προθέσεις, αφού την αγαπάω τη γυναίκα μου, αφού τη βρίσκω την πιο όμορφη γυναίκα όλου του κόσμου, αφού θέλω να είμαι μαζί της. Δεν ήξερε να εκφράζει συναισθήματα, δεν ήξερε να κατανοεί συναισθήματα, δεν ήξερε να διαβάζει το δωμάτιο, δεν ήξερε να διαβάζει τα κοινωνικά σήματα. Φαινόταν να ήταν εντελώς ανέστητος, αλλά δεν το έκανε από κακία. Δεν ήξερε. Και έπρεπε να τα διδαχτεί όπως ένα μωρό που διδάσκεται από την αρχή πώς να περπατάει. Και ξαναλέω, το αποτέλεσμα δεν ήταν ιδανικό. Το αποτέλεσμα ήταν ανοιχτό. Αλλά έμαθε να εκφράζει την δυσκολία του και να παραδέχεται τη δυσκολία του. Να λέει: είμαι στο φάσμα του αυτισμού και ως αποτέλεσμα αυτού δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που μου λες τώρα. Θες να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, να μου εξηγήσεις? Έχω κάθε διάθεση να καταλάβω. Εκεί βρίσκεται το κλειδί, στα κίνητρα και στη διάθεση που έχει κάποιος μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε μια σχέση, μέσα στην ίδια του τη ζωή, τέλος πάντων, να βοηθήσει ή να μην βοηθήσει τον εαυτό του. Την αγάπη μου σε όλους εύχομαι και καλή δύναμη, αγωνιστικούς χαιρετισμούς όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, σε όποιο φάσμα και αν είστε, με όποιο φάσμα και αν είστε.